καλπάζει η μετάλλαξη της Μποτσουάνα, πενταπλασιασμός κρουσμάτων σε 24 ώρες. Black Friday στις διεθνείς χρηματαγορές φέρνει η αφρικανική μετάλλαξη. Μεγάλες απώλειες σε μετοχές και πετρέλαιο. Χειρόφρενο τράβηξε τον Οκτώβριο η αύξηση των καταθέσεων. Χρήστο Σταϊκούρας, δεν υπάρχει περίπτωση lockdown. Μία ανάσα από το lockdown η Γερμανία. Υπτάμενες μεθ για τη μεταφορά ασθενών. Παρουσιάστηκε από την διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής στους 66 Δήμους το νέο περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή, τελευταία ημέρα της εβδομάδας, 26 Νοεμβρίου και μόλις ξεκινάει η εκπομπή Κοινωνία και Οικονομία εδώ στο Attica TV. Τα θέματα της πανδημίας νομίζω ότι είναι η βασική επικαιρότητα με αυτή τη νέα αφρικανική μετάλλαξη που φαίνεται να απασχολεί τους επιστήμονες σε παγκόσμιο επίπεδο και οι χώρες παίρνουν ευρωπαϊκές μέτρα. Είναι μια πολύ μεταδοτική μετάλλαξη σύμφωνα και με τις τελευταίες πληροφορίες και μπορεί να πενταπλασιάσει τα κρούσματα μέσα σε ένα 24ωρο. Το πρώτο κρούσμα εμφανίστηκε στο Βέλγιο από μια Αιγύπτια που δεν είχε εμβολιαστεί αλλά δεν είχε ταξιδέψει στην Αφρική. Εδώ στην Ελλάδα ανακοινώθηκαν πριν από λίγο από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, η οποία και συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα, ότι όσοι εισέρχονται από αφρικανικές χώρες θα είναι πολύ αυστηρές οι προϋποθέσεις και θα πρέπει να έχουν υποβληθεί σε τριπλό PCR, δηλαδή μοριακό έλεγχο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πλέον βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια νέα μετάλλαξη πολύ πιο μεταδοτική. Και την ίδια στιγμή η Pfizer λέει ότι για να δημιουργήσει ένα νέο εμβόλιο που να πιάνει και τη νέα αφρικανική μετάλλαξη χρειάζονται τουλάχιστον 100 ημέρες. Όλο αυτό σε ένα κλίμα βαρύ για την πανδημία, αναφορικά με την πανδημία. Η Γερμανία βρίσκεται ένα βήμα από το lockdown, πριν από το lockdown. Σήμερα ο Υπουργός Υγείας μίλησε με δραματικούς τόνους. Μέχρι και επτάμενες μεθ έφτιαξαν στη Γερμανία για να αντιμετωπίσουν αυτό το σφοδρό κύμα του κορονοϊού. Η Αυστρία βρίσκεται ήδη σε lockdown, η Σλοβακία σε lockdown, η Ολλανδία σε μερικό lockdown τις 7 το απόγευμα. Και η Γαλλία εχθές ανακοίνωσε νέα περιοριστικά μέτρα για τους ανεμβολίαστους και υποχρεωτική τρίτη δόση για τους 40 και άνω. Βλέπετε λοιπόν ότι η μια μετά την άλλη ευρωπαϊκές χώρες παίρνουν μέτρα για να αντιμετωπίσουν αυτό το κύμα πανδημίας που έρχεται σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία. Και το λέω αυτό γιατί πλησιάζουμε στην εορταστική περίοδο και αυτό καταλαβαίνετε ότι εάν παγώσει η οικονομία ευρωπαϊκή στις ευρωπαϊκές χώρες, τότε θα είναι ένα ακόμα πλήγμα οικονομικό με ανυπολόγιστες συνέπειες και για την ελληνική οικονομία αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ήδη στην Αυστρία, όπου έχουν κλείσει οι αγορές χριστουγεννιάτικες, η Αυστρία, η Βιέννη, είναι ένας χριστουγεννιάτικος προορισμός από τους πιο δημοφιλείς. Υπάρχει θέμα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που ζούσαν μόνο ακριβώς από τις υπαίθριες αγορές της Βιέννης. Και τώρα ξαφνικά βρέθηκαν αντιμέτωποι με κλειστές τις επιχειρήσεις τους. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό και τι θα σημαίνει και για την Ελλάδα ένα κλείσιμο της αγοράς και της οικονομίας που πάντως η κυβέρνηση αποκλείει. Σήμερα διαστόματος του Υπουργού Οικονομικών του κ. Χρήστου Σταϊκούρα, ο οποίος μίλησε στο ραδιόφωνο του Sky και στον συνάδελφο Άρη Πρωτοσάλτε, είπε ότι δεν θα πάμε σε lockdown. Αναφέρθηκε όμως και στα ταμιακά διαθέσιμα, 39, κοντά 40 δις. Άρα η οικονομία και τα δημόσια ταμεία δεν έχουν πρόβλημα. Το λέω αυτό γιατί είναι σημαντικό να το πούμε. Λοιπόν, την ίδια στιγμή, πάντως, αυτή η μετάλλαξη αφρικανική φέρνει ένα κύμα ρευστοποιήσεων σε όλες τις αγορές, στις χρηματαγορές. Και στις ευρωπαϊκές αγορές, που οι απώλειες είναι σημαντικές, το ελληνικό χρηματιστήριο ουσιαστικά αντιμετωπίζει sell-off με ισχυρές ρευστοποιήσεις σε όλο το ταμπλό. Πιέζονται οι τράπεζες, τα blue chips, οι μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης και μάλιστα με αυξημένο τζίρο. Είναι το διεθνές κλίμα τέτοιο που φυσικά η ελληνική αγορά δεν μπορούσε να μην ακολουθήσει. Την ίδια στιγμή το πετρέλαιο πέφτει σημαντικά εν μέσω ανησυχιών για την εξέλιξη της πανδημίας και όλο αυτό δημιουργεί τριγμούς στα χρηματιστήρια σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα δούμε σε λίγη ώρα πώς άνοιξε και η Wall Street, οι αμερικανικές αγορές, που είναι ένα σημαντικό δείγμα
παγκόσμιο επίπεδο, καθώς ο Standard Poor's είναι ένας δείκτης βαρόμετρο για όλες τις χρηματαγορές. Αυτά, και είχαμε και ένα κύμα κακοκαιρίας που σαρώνει τη χώρα πριν από λίγη ώρα στην Αττική. Είχαμε καταιγίδα με προβλήματα σε όλες τις βασικές αρτηρίες. Και προσοχή σε όσους κυκλοφορούν τώρα, χρειάζεται προσοχή. Αυτά είναι τα θέματα. Εγώ θέλω να πανακούσουμε. Βρίσκεται στην Κοζάνη ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Πάμε να δούμε τι είπε, ένα μέρος από τις δηλώσεις του και θα επιστρέψουμε. Πόσο καλά επεξεργασμένο είναι το σχέδιο αυτό. Και να πω βέβαια ότι ουδέποτε στην ιστορία οποιασδήποτε περιφέρειας έχουν κινητοποιηθεί τόσο γρήγορα τόσοι πολλοί πόροι. Οπότε θα πρέπει τη μετάβαση αυτή να τη δούμε ως μια ιστορική ευκαιρία για την Δυτική Μακεδονία. Να αλλάξουμε άρδιν το παραγωγικό μοντέλο και να δημιουργήσουμε περισσότερες και καλύτερες δουλειές για τους κατοίκους. Η μεγάλη πρόκλησή μας θα είναι πάντα η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η υποκατάσταση θέσεων εργασίας που χάνονται καθώς σταδιακά η δραστηριότητα περί το Λιγνίτη θα σταματάει. Με νέες θέσεις εργασίας οι οποίες θα μετατρέψουν την Δυτική Μακεδονία σε μια οικονομία του μέλλοντος. Λοιπόν, είδαμε τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, δίπλα του Άκη Κέρτσος, ο Υπουργός Επικρατείας, και δίπλα του ήταν και ο κύριος Νίκος Παθανάσης, ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που επισκέπτονται λοιπόν την Κοζάνη. Θα μιλήσει και στα Γιάννενα αύριο ο Πρωθυπουργός, στο συνέδριο της νέας, στα πλαίσια του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, την ίδια στιγμή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Οικονόμου, σήμερα, μιλώντας στον Γιώργο Παπαδάκη το πρωί, απέκλεισε για μια ακόμη φορά ένα νέο lockdown. Πάμε να δούμε τι είπε. Εφαρμόζουμε μια πολύ δύσκολη στρατηγική. Είμαστε στην κορύφωση μιας προσπάθειας για να κρατήσουμε τη χώρα ανοιχτή, την οικονομία και την εκπαίδευση λειτουργία, την κοινωνία ανοιχτή και ταυτόχρονα να στηρίξουμε το σύστημα υγείας με όλους τους τρόπους, με ενίσχυσή του, με ανθρώπινο δυναμικό, με προσθήκη κλινών από τον ιδιωτικό τομέα, επιστρατεύοντας ό,τι έχουμε στη διάθεσή μας. Κάνοντας μια τεράστια προσπάθεια για την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτή την πολύ μεγάλη πίεση που δεχόμαστε σε όλα τα επίπεδα. Αυτά είπε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Να καλησπέρισω στο στούντιο εδώ μαζί μου ο Γιάννης Χατζησαλάκτας, οικονομικός σύμβουλος. Γιάννη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μαρία. Κόλαση στους δρόμους. Καλησπέρα στους τηλεθετές μας. Κόλαση. Ήταν κάθε Παρασκευή κόλαση, αλλά σήμερα είναι δύο φορές κόλαση. Δεν λειτουργούν φανάρια. Δυστυχώς υπάρχουν άτομα στη ΛΕΑ που κινούνται πλέον εκεί, έχοντας γράψει τα παλιότερα των υποδημάτων τους όλους τους υπόλοιπους. Ελλάδα. Εντάξει, Ελλάδα στο μεγαλείο σου. Λοιπόν, και μας περιμένει υπομονετικά και τον ευχαριστώ πολύ ο φίλος μας, ο Κώστας Τσουκαλάς, εργατολόγος, για να συζητήσουμε τα των συντάξεων. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, πληρώθηκαν, ξέρεις αν πληρώθηκαν σήμερα αναδρομικά, τελικά μπήκανε. Πληρώθηκαν κάτι αναδρομικά σήμερα, μένουν και άλλες 16.500 για το Δεκέμβρη. Ναι. Ποιους αφορούν, Κώστα, αυτά τα αναδρομικά? Έχουν μείνει ακόμα πολύ μεγάλα υπόλοιπα. Και επίσης εγώ έχω και μία αμφιβολία αν είναι ορθά τα στοιχεία ότι επομένουν μόνο αυτά. Και όπως έχουμε ξαναπεί, και σε πολλές περιπτώσεις ασφαλισμένων οι οποίοι δεν έχουν με πραγματική αύξηση, αλλά έπρεπε να έχει γίνει επανυπολογισμός ορθά και να μειωθεί η προσωπική διαφορά, δεν εμφανίζεται κάτι τέτοιο στα καθαριστικά του. Ναι. Συμφωνώ, γιατί έχω και εγώ διάφορα μηνύματα, όπως το είπες και εσύ. Αναρωτιέμαι τι θα γίνει όμως με τους παλαιούς συνταξιούχους, γιατί αυτοί δεν έχουν μείνει εκτός αναδρομικών, τουλάχιστον δεν τα έχουν πάρει ακόμα. Οι παλαιοί συνταξιούχοι υποτίθεται ότι και εκείνοι τα έχουν πάρει παρά κάποιες κατηγορίες, εκείνες οι οποίες στην ουσία είναι οι 16.500, ένα μέρος από αυτές. Απλά πήρανε πάρα πολύ λίγα αναδρομικά και απλά περιμένουν αυτοί οι άνθρωποι και τα αναδρομικά που θα έρθουν να επιδικάσει το Συμβούλιο της Επικρατείας και θα αφορούν δώρα και επικουρικές. Πότε είναι να μένουμε αυτήν την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, Κώστα, για τα κομμένα δώρα? Έως τέλος του χρόνου. Θεωρείς ότι μπορεί, αν, δηλαδή ουσιαστικά, γιατί ξέρεις τώρα πληροφορίες, αλλά αν δικαιωθούν θα πρέπει να θα είναι και αυτό ένα ποσό. Θα πρέπει η κυβέρνηση να πάρει άμεσα την πολιτική απόφαση να εφαρμόσει τη συγκεκριμένη δικαστική απόφαση. Ωραία. Και θα πρέπει η κυβέρνηση να εφαρμόσει και την απόφαση του ΣΤΕ, την πρόσφατη, η οποία είπε ότι δεν μπορεί να υπάρχει οφειλή πέραν της δεκαετίας, άρα να υπάρχει παραγραφή στη δεκαετία. Δηλαδή, όταν λέμε δεκαετία, δεν εννοούμε δεκαετία από την γέννηση της οφειλής, αλλά δεκαετία, είτε αν πέρασε και δεν βεβαιώθηκε η οφειλή, είτε δεκαετία από την τελευταία όχληση που υπήρξε την οφειλή αυτή. Άρα, αν εγώ χρώσταγα από τον 7 έως το 10 και ο ΕΦΚΑ με ενόχλησε το 17, εκεί η δεκαετία τρέχει το 17.
Αν όμως δεν με ενόχλησε ποτέ από το 10, εκεί έχω το δικαίωμα να τα παραγράψω. Μάλιστα. Γιάννη, κάτι να πεις. Καλησπέρα, Κωστή. Άρα αυτό σημαίνει ότι αν είναι βεβαιωμένο το χρέος, δεν μπορεί να παραγραφεί. Αν είναι βεβαιωμένο το χρέος, αλλά έχει περάσει δεκαετία από την τελευταία όχληση, μπορεί να παραγραφεί. Μα το βεβαιωμένο χρέος. Το βεβαιωμένο χρέος καθημερινά το βλέπεις στον υπολογιστή, το βλέπεις παντού ότι υπάρχει χρέος, είναι έλλειψη πρόθεσμου, ξέρεις. Όχι, ναι, η ερμηνεία που κάνει η απόφαση είναι ότι εννοεί την ατομική ειδοποίηση. Ή εννοεί ακόμα και αν έκανες κάποια ρύθμιση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέει πάντως ο Κώστας. Άρα πρέπει να έχεις συλλάβει ατομική δεν ειδοποίηση. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο με την εφορία, Γιάννη. Ναι, τα ασφαλιστικά δεν είναι ακριβώς το ζήτημα αυτό. Σωστά. Τώρα αυτή η απόφαση, Κώστα, ανοίγει τον δρόμο για να πάρουν συντάξεις άνθρωποι που χρωστούσαν εισφορές. Και αυτό προφανώς, γιατί πολλοί θα το έκανε πάνω από μια δεκαετία. Αφετέρου, υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο θέμα. Μια μεγάλη κατηγορία πολιτών ενοχλήθηκαν για οφειλές το 2020. Ναι. Ίσχυε ο νόμος 4387 που κρίθηκε τώρα παράνομος όσον αφορά αυτό το σχέλος. Και λόγω πλάνης περί τα πράγματα, αυτό τους έλεγε το κράτος ότι πρέπει να πληρώσεις για 20 χρόνια, πήγαν και ρυθμίσανε τις οφειλές. Κανονικά, όπως ξέρει ο Γιάννης, η ρύθμιση της οφειλής συνιστά αναβίωσή της, άρα αποδοχή της. Αλλά αυτή η αποδοχή ήταν προϊόν προφανώς μιας πλάνης περί τα πράγματα. Άρα, για να μην έχουμε αδιάκοπους δικαστικούς αγώνες και εγκλωβισμό πολιτών σε μια διαδικασία χρεοστασίου, θα πρέπει η κυβέρνηση όταν νομοθετήσει να λάβει υπόψη και να προβλέψει την δυνατότητα ανθρώπων οι οποίοι από το Μάρτιο 2016 έως τον Δεκέμβρη έως το 2021 ρυθμίσαν οικειοθελώς οφειλές και πέραν της δεκαετίας, ενώ δεν είχαν βεβαιωθεί αυτές ή ενώ δεν είχαν οχληθεί, ότι θα μπορούν αυτές αναδρομικά να τις παραγράψουν. Γιατί διαφορετικά θα είναι σαν το κράτος και να παρανόμησε και να εγκλώβησε ανθρώπους. Και να εγκλώβησε ανθρώπους, βέβαια. Γιάννη. Ναι, επειδή γράφεται πολύ ότι 50.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι όφυλαν πάνω από 20.000 πλέον λόγω της παραγραφής, θα οφείλουν λιγότερο από 20, οπότε μπορούν να πάρουν και σύνταξη. Εδώ όμως, Κώστα, δεν παίζει ρόλο ότι παραγράφεται και ο ασφαλιστικός τους βίος, οπότε πλέον μπορεί να παραγράφονται οι οφειλές. Αλλά θα έχουν ίσως τα χρόνια για να βγουν στη σύνταξη, γιατί παραγράφονται είναι, και οι ασφαλιστικές. Είναι ακριβώς όπως το λες. Αλλά, πέραν αυτού. Προς γκρεμός και πισωρέμα. Το νούμερο των 50.000 είναι αστείο. Εννοώ, δηλαδή, δεν έχει καμία σχέση αυτό που διαρρέεται με την πραγματικότητα. Αυτοί που το διαρρέουν κάνουν μια ερμηνεία ότι όποιο οφειλή έχει γεννηθεί πριν μια δεκαετία παραγράφεται. Δεν είπε αυτό η δικαστική απόφαση. Δεν είπε, λέει αυτό. Αυτό δεν να καταλάβω. Αυτό λέει ο Κώστας και είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια. Το 2009 και το έχω ρυθμίσει, με έχουν ενοχλήσει εγώ να δικαστεί το παραγράφω. Είπε ότι παραγράφεται αν στην ουσία έχει περάσει μια δεκαετία από την όχληση που υπήρξε. Ή βέβαια έχουμε μια μεγάλη κατηγορία, ειδικά στο ΤΣΑΙ, στο Ταμείο Νομικών και στο ΤΕΒΕ, εκεί είναι μια κατηγορία όπου λόγω έλλειψης καλής μηχανογράφησης οφειλές δεν βεβαιώθηκαν ποτέ. Για παράδειγμα, πολλοί γιατροί πάνε σήμερα και τους λέει στο ΤΣΑΙ, α, βρήκαμε ότι δεν έχει πληρώσει το 6 με το 8 και στο βεβαιώνουμε σήμερα. Αυτό προφανώς, αφού έχει παρέλθει δεκαετία, θα παραγράφεται. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι, Κώστα. Συνάδελφος με ρωτούσε ότι ο άνθρωπος είχε κάποια στιγμή μπλοκ. Μπλοκάκι, παροχή υπηρεσιών. Επειδή όμως δούλευε και είχε ασφάλεια βασική, υπάρχει ένας νόμος που όταν είχε βασική ασφάλεια, τότε υπήρχε, δεν χρειάζεται να πληρώνεις ασφαλιστικές εισφορές. Για ασφάλεια ότι όταν έχεις βασική ασφάλεια τότε, το 2003-2004, δεν χρειαζόταν να πληρώνεις ασφαλιστικές εισφορές στο μπλοκάκι, γιατί το είχες τη βασική σου ασφάλεια. Αυτό αφορούσε τους νέους ασφαλισμένους. Εκείνους που ασφαλίστηκαν πρώτη φορά μετά το 1993. Ισχύει. Αυτή η κατηγορία δεν ήταν υποχρεωμένη να πληρώνει εισφορές. Πρόσεξε τώρα, αυτό μου είπε, ενώ δεν ήταν υποχρεωμένη, κάποια στιγμή του έρχεται από τον ΕΦΚΑ ότι χρωστάει ασφαλιστικές εισφορές ο άνθρωπος. Ήταν όλα αυτά τα χρόνια ασφαλισμένος. Δεν συνέβαινε, Αμαλία, να το εξηγήσουμε. Είναι πολύ χρήσιμη ερώτηση. Ναι. Αφορά πολύ κόσμο. Γι' αυτό το λέω. Έλεγε ο νόμος ότι εγώ που έχω μισθωτή εργασία και μπλοκάκι, πρέπει να πηγαίνω ένα εξάμεινο και να ζητάω να εγγράφω στην απαλλαγή μου. Πάρα πολλοί άνθρωποι λοιπόν δεν πηγαίνανε, δεν το ξέρανε αυτό. Δεν το ξέρανε. Το έκανα μια φορά, τελείωσε. Ήρθε μετά το ΟΑΕ και είπε: εγώ μου χρωστάω, γιατί δεν είναι στο εξάμεινο. Ακριβώς. Για έναν τυπικό λόγο στην ουσία, ερχόταν και του έλεγε: πληρώστε. Εκεί τι έγινε τώρα, για να το εξηγήσουμε. Δικαστικά υπάρχουν υποθέσεις που δικαιώθηκαν. Δυστυχώς το ΣΤΕ έχει βγάλει μια απόφαση που ήταν αρνητική. Αλλά ευτυχώς το 2018 ψηφίστηκε ο νόμος 4558, ναι. Ο οποίος όριζε ότι εκείνος που μπορεί να αποδείξει
ακόμα και αναδρομικά, για τα διαστήματα που έχει τουλάχιστον 25 μέρες το μήνα. Ναι. Εκεί μπορεί να πάνε μια αίτηση που υπάρχει στην πλατφόρμα του Webcam και λέγεται αίτηση του νόμου 4558. Να διαγράφετε όσο φίλες. Μπράβο. Ωραία. Και τώρα, λοιπόν, τώρα θέλω να. Ναι, παρακαλώ, Γιάννη. Και τώρα σε αυτή τη διαδικασία που είμαστε, με τα σημερινά δεδομένα, ο μισθωτός που έχει και μπλοκάκι, εάν ο μισθός του νομίζω είναι πάνω από 950 ευρώ, απαλλάσσεται τη σφαγιστική χρήση. Αν έχει επιλέξει μόνος του. Ακριβώς. Πάνω από την δεύτερη κατηγορία, εκεί αν δεν πληρώνει. Ναι, υπερβαίνει δεν πληρώνει. Τα 935 ευρώ, που είναι το ποσό της δεύτερης κατηγορίας ως κονικός μισθός, δεν δεσμεύεται να πληρώνει για το μπλοκάκι καμία εισφορά παρά πολύ μόνο το 10 ευρώ υπέρ του ΑΕΠ. Τώρα, Γιάννη, δηλαδή, κάποιος. Οι δημοσιογράφοι, γιατί εμείς το έχουμε, έχουμε 1-2-3 δουλειές. Συμφέρει πιο πολύ τώρα πλέον, αν έχεις μια δουλειά και παίρνεις 950 ευρώ, σε συμφέρει πιο πολύ να ανοίξεις μπλοκ πια. Αν το κάνεις παράλληλα. Αν έχεις και μισθωτή εργασία. Ναι, και ναι, μπλοκ, λέω. Είσαι μισθωτός και παίρνεις πάνω από 950. Από 950. Είναι άσχετο, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ούτε ασφαλιστικές φορές έχεις. Τα εισοδήματα τους άλλους προστίθονται. Ενιαία είναι η φορολογική κλίμακα. Αυτό. Άρα το ίδιο είναι. Ναι. Λοιπόν, τώρα να σας ρωτήσω, ποια είναι η άποψή σας για το κοινωνικό αυτό μέρισμα, το χριστουγεννιάτικο μποναμά. Γιατί ακούω διάφορες απόψεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής τη Δευτέρα. Ευνηδιάζοντας, θέλω να πω. Ευνηδιάζοντας. Γιατί εμείς το λέγαμε και δεν θα ευλογήσω τα γένια μου, το είχα πει από 8 Οκτωβρίου και το είχα γράψει πρωτοσέλιδο και στην Political κτλ. Πάντως την τελευταία εβδομάδα, 10 μέρες τις προηγούμενες, είχε παγώσει το θέμα. Αρχίζαν και λέγανε ότι δεν θα διανεμηθεί. Και λέει ο Πρωθυπουργός 250 ευρώ στους χαμηλούς συνταξιούχους. Μπορείτε να μου πείτε και ποιοι θα τα πάρουν, γιατί εγώ ακούω γκρίνιες. Και την ακούω την γκρίνια από τη μητέρα μου πρώτα απ' όλα, η οποία μένει εκτός, καταλαβαίνετε, του μερίσματος, γιατί παίρνει 720 ευρώ και όχι 600. Είναι έτσι. Εμένα πριν λίγο πήρε τηλέφωνο ένας κύριος στο γραφείο μου που παίρνει 607 ευρώ για να ρωτήσει. Τι να του πει. Ναι. Άρα, Γιάννη. Εάν. Τα χρήματα που παίρνει ο συνταξιούχος από οποιοδήποτε πηγή, όχι μόνο από τη σύνταξη, ναι. Μπορεί να παίρνει μια χαμηλή σύνταξη και να έχει παραδείγματος χάρη ένα ενίκιο ή να έχει οτιδήποτε άλλο. Εάν υπερβαίνουν τα 7.200 το χρόνο, είναι εκτός. Αν δεν το υπερβαίνουν και είναι οικογένεια, πάμε στο δεύτερο κόφτη που είναι το οικογενειακό εισόδημα. Αν εκεί είναι μέχρι 14.400, δηλαδή μπορεί η σύζυγος ή ο σύζυγος αντίστοιχα, που δεν είναι συνταξιούχος, να έχει ένα μεγαλύτερο εισόδημα, αποκλείεται ο συνταξιούχος πλέον και αυτός, γιατί το οικογενειακό εισόδημα είναι πάνω από 14.300. Yeah. Επίσης, την ακίνητη περιουσία. 200.000 η ακίνητη περιουσία, πάνω από 200.000 δεν έχει και άνεργος να είσαι και να μην έχει καθόλου εισοδήματα, οτιδήποτε κτλ. Δεν το παίρνει εκεί. Έχω διαβάσει 4-5 ανακοινώσεις πάνω σε αυτό και δεν ξέρω και αν το Κώστας ή η Αμαλία το έχετε τελικά διευκρινίσει. Για τα άτομα με ειδικές ανάγκες που παίρνουν το προνοιακό επίδομα του ΑΠΕΚΑ, γιατί αυτοί το δικαιούνται, τα 250 ευρώ. Άλλες αποφάσεις λένε ότι υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια επάνω σε αυτή τη διαδικασία. Ίδια με τους συνταξιούχους, άλλες αποφάσεις λένε ότι δεν υπάρχουν συνταγματικά κριτήρια. Ακόμα. Ναι, γιατί για να πάρεις το προνοιακό επίδομα σημαίνει ότι έχεις τα αρχεία για να το πάρεις. Ακριβώς. Δεν ξέρω όμως για το οικογενειακό τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση. Ναι, θα το δούμε, δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα. Ξεκαθαριστεί. Να πω λοιπόν ότι, κοιτάξτε τώρα, εγώ θα πω την άποψή μου. Ό,τι δίνει η κυβέρνηση σε οποιοδήποτε το θεωρώ θετικό. Και ιδιαίτερα σε ανθρώπους που παίρνουν μέχρι 600 ευρώ σύνταξη, καταλαβαίνετε και τα 250 ευρώ είναι για αυτούς αναγκαία. Βέβαια. Τα χρειάζονται. Αν θα ήθελα να είναι αυξημένη η περίμετρος των δικαιούχων και να βάλει τους χαμηλοσυνταξιούχους, γιατί οι χαμηλοσυνταξιούχοι είναι αυτοί που παίρνουν και 800 ευρώ και 900 ευρώ. Βέβαια. Γιατί με 900 ευρώ σήμερα δεν ζεις και με δεδομένη την ακρίβεια που υπάρχει, θεωρώ λοιπόν ότι θα μπορούσε να ήταν πιο μεγάλη περίμετρος. Κώστα, τι λες, γιατί ακούω γκρίνιες γενικότερα. Εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερη περίμετρος οι διευρυμένες φορά τις χαμηλές συντάξεις. Και να πάει μέχρι το χιλιάρικο κανονικά. Διότι έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ελάβει ούτε ένα ευρώ αναδρομικά. Έτσι ακριβώς. Πέρανε μέχρι 1.000 ευρώ. Όσον αφορά τους οικονομικούς, θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό ποσό προφανώς. Θα μπορούσε να είναι κάτι παραπάνω, γιατί αλλά δεν εντάξει. Έχουν πάρει κάτι το τελευταίο διάστημα, αλλά είναι σημαντικό. Όπως είχε τα άτομα με αναπηρία. Σωστά. Έκανα και πολύ την δική σου κομμάτια των χαμηλών συνταξιού. Κι εγώ. Και. Λοιπόν. Ναι, Γιάννη, πες. Ναι. Δύο-τρεις διευκρινήσεις που εγώ θεώρησα ότι καλό είναι, εφόσον τις διάβασα, να τις πούμε. Ναι. Ότι πρώτα απ' όλα υπάρχουν πολλοί που λένε συνταξιούχος. Έχουμε και την κάρτα την πρώτη του Γιάννη, να τη δείχνουμε όσο μιλάει. Σας παρακαλώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνταξιούχος με προστατευόμενα μέλη υπάρχει. Βεβαίως υπάρχει, γιατί μπορεί να είναι σύνταξη χειρίας και να υπάρχει ανήλικο παιδί μέσα στην οικογένεια. Πολύ σωστά. Γιατί είναι πολλοί που λένε ότι αν υπάρχει, δεν υπάρχει τέτοια προϋπόθεση. Ή μπορεί παραδείγματος χάρη να είναι άτομο με ειδικές ανάγκες, άτομο προστατευόμενο. Άρα λοιπόν υπάρχουν προστατευόμενα. Και έχουν μικρά παιδιά. Ακριβώς. Και συνταξιούχοι είναι νέοι, ή γιατί κάνανε παιδιά μεγάλη. Ναι, σωστά. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που είναι 65 χρονών και έχουν παιδιά που είναι 15. Βεβαίως.
Όσον αφορά τους υγειονομικούς, η πρώτη γραμμή είναι αυτή που έχουν άμεση επαφή με τους ασθενείς. Και εδώ πλέον παίρνουν και οι διοικητικοί υπάλληλοι, οι οποίοι είναι μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, ένας διοικητικός υπάλληλος, ο οποίος είναι στα πήγοντα περιστατικά ή τίποτα άλλο, θα πάρει και. Ακριβώς, θα πάρει και αυτός. Και τέλος, μαζί με όλους αυτούς, είναι επιπρόσθετο και όσοι παίρνουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Θα είναι διπλάσιο. Ακριβώς, διπλασιάζεται και σε αυτό. Τα Χριστούγεννα είναι σημαντικό. Λοιπόν, Κώστα, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Να σε καλά, Κώστα μου, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, καλά είναι ότι δίνεται, καλό είναι ότι δίνεται, αλλά ξαναλέω ότι για τους ταξιούχους θα βγάλουμε την άλλη εβδομάδα και τον Αριστοτέλη τον Κάντα. Νομίζω ότι αν είναι αδικία θα πρέπει να μπουν περισσότεροι μέσα σε αυτό το χριστουγεννιάτικο μποναμά. Γιατί τα 1000 ευρώ, όπως είπε και ο Κώστας, οι άνθρωποι που παίρναν οι συνταξιούχοι μέχρι 1000 ευρώ δεν πήραν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά. Άρα θα έπρεπε να μπουν μέσα στο χριστουγεννιάτικο μποναμά. Λοιπόν, τώρα βέβαια. Εμείς το λέμε, άλλοι αποφασίζουν, άλλες το πούμε. Αυτή είναι η κριτική που έχω να ασκήσω. Θετικό είναι και για τους υγειονομικούς, θετικό και για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, θετικό ότι διπλασιάζεται το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Όλα θετικά είναι αυτά, αλλά σε βάζουμε περισσότερους να λαμβάνουν αυτά τα βοηθήματα, γιατί είναι σημαντικό σε μια κρίσιμη συγκυρία. Γιατί ερχόμαστε από δεκαετή μνημονιακή κρίση, από πανδημία και ενεργειακή ακρίβεια. Και όχι μόνο ενεργειακή, ακρίβεια ενεργειακή. Και ακρίβεια στο ράφι. Μα θα το σχολιάσουμε πιστεύω και στη συνέχεια της εκπομπής, αλλά από τα στοιχεία τα οποία έχουμε βρει, στα στατιστικά στοιχεία, λένε ότι από τα 78,3 δις, που είναι το εισόδημα που δηλώθηκε πέρυσι σε όλη τη χώρα, από τα 78 λοιπόν 3 δις, τα 25,8 δις δηλώθηκε από συνταξιούχους. Ναι. Το 1 τρίτον. Το 1 τρίτο λοιπόν είναι πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό. 34,8 από μισθωτούς και από ελεύθερους επαγγελματίες το 9,5. Ναι. Να το τώρα, κατάλαβες. Επίσης να πω ότι υπάρχει ακρίβεια και ότι αυγατίζουν τα έσοδα του κράτους. Βεβαίως. Εντάξει. Βεβαίως. Γιατί το έχεις πει και εσύ, όσο αυξάνονται τα καύσιμα, αυξάνονται οι δικηφόροι, βάζει περισσότερα χρήματα στο ταμείο το κράτος. Και όταν προϋπολογίζαμε ένα έσοδο τον τουρισμό της τάξης των 7 με 8 δις, όταν υπερβαίνει τα 12, είναι έτσι. Και στα συν. Έτσι, ακριβώς. Όταν υπερβαίνει τα 12, θα δούμε. Στο τέλος της χρονιάς πήγε πολύ καλά όμως ο τουρισμός. Πάρα πολύ καλά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ καλά. Πάνω από τις αρχικές εκτιμήσεις. Πολύ πάνω. Εγώ χαίρομαι γι' αυτό. Βεβαίως. Και θεωρώ ότι αν τελειώσει και αυτός ο εφιάλτης που έχει ακούσει το όνομα κορονοϊός, του χρόνου θα πάμε ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, θα πω δύο πράγματα. Πρώτον για τον τουρισμό. Θα με πείτε να πω ότι από πέρσι μαζί εδώ λέγαμε και κάποιοι μου την έπεφταν για να το πω λαϊκά. Ότι θα πάει πολύ καλά ο τουρισμός, το θυμάσαι και λέγανε όλοι: Όχι, δεν πάει η Βρετανή, που εκείνο, όχι, δεν θα πάει και η κυβέρνηση καλλιεργεί κλίμα. Μα δεν είναι καλλιεργήσει κλίμα η κυβέρνηση. Ο τουρισμός είναι τουρισμός, ή πάει ή δεν πάει. Ό,τι και να καλλιεργήσει η κυβέρνηση, έχω να σας πω. Αυτά αποδεικνύονται. Είναι κουκιά μετρημένα, λένε στο χωριό μου. Και το λέω και λαϊκά για να το καταλάβουμε όλοι. Άρα λοιπόν, θετικό είναι ότι ο τουρισμός πήγε, γιατί ο τουρισμός είναι ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας, είναι ο στυλοβάτης και θέλουμε τουρισμό. Και αν δεν ανατραπούν τα δεδομένα λόγω της πανδημίας και οι χειμερινοί προορισμοί και τα Χριστούγεννα είναι όλα γεμάτα οι προκρατήσεις. Οι προκρατήσεις και για του χρόνου η Ελλάδα, η TUI είπε, είναι ο δημοφιλέστερος προορισμός βάσει προκρατήσεων αυτή τη στιγμή για του χρόνου το καλοκαίρι, είναι η Ελλάδα. Και να ευχόμαστε όλοι να γίνει αυτό και να συμβεί αυτό, γιατί είναι προς όφελος όλων των πολιτών. Δεν είναι μόνο. Δεν το καρπώνεται η κυβέρνηση αυτό. Μην το βλέπετε πάντα μικροπολιτικά και μικροκομματικά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα στην οικονομία απόλυτα. Δεν είναι έτσι απόλυτα. Λοιπόν, η κυβέρνηση έχει να ασχοληθεί με άλλα θέματα που βασικά είναι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει και είναι πάρα πολλές. Όχι, δεν είναι. Εγώ, άμα αρχίσω να μιλάω, δεν σταματάω. Και για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, πέρα από το δώρο του Θεού που είναι αυτή η χώρα την οποία έχουμε, με τον ήλιο, με τη θάλασσα, με τις συνθήκες που επικρατούν, να πούμε ότι έχει γίνει και πάρα πολύ σημαντική δουλειά από τους ιδιώτες. Είναι πολύ καλή ποιότητα τουρισμού στην χώρα μας. Δηλαδή, και τηρήσαν τα πρωτόκολλα οι άνθρωποι και όλα, Και τα πρωτόκολλα, και έχω και την τύχη, επειδή έχω κάνει κάποια ταξίδια. Εδώ στην Ελλάδα υπάρχει τρομερή ποιότητα, πολύ ανώτερη από πάρα πολλές χώρες, μήπως στην πλειονότητα των χωρών. Και άρα λοιπόν και ο ιδιωτικός τομέας έχει λειτουργήσει πολύ καλά στον τουρισμό. Ο Θεός βοηθάει. Έκανε και ο προηγούμενος υπουργός τουρισμού, και πρέπει να το πω εγώ. Ο Χάρης Στοχάρης έκανε φοβερή δουλειά. Βέβαια. Μαζί με τον κύριο Φραγκάκη από τον ΕΟΤ. Έτσι, εγώ σωστά, γιατί παρακολούθησα όλη την καμπάνια λόγω ρεπορτάζ. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής, όπως η κυρία. Τώρα το 2019, η κυρία Κουντουρά, που αναδείχθηκε και υπουργός τουρισμού της χρονιάς. Και ορθώς αναδείχθηκε, γιατί είχαμε παγκόσμιο, ήμασταν παγκόσμιο.
παγκόσμια πρωτιά για την Ελλάδα. Λοιπόν, είναι σημαντικό. Ο κύριος Σαχάρης έχει κάνει δουλειά. Και αυτό είναι σημαντικό. Φαίνεται. Ελπίζω ότι και ο τωρινός, ο καινούριος υπουργός τουρισμού, ο κύριος Κιέλης, να κάνει το ίδιο, την ίδια σοβαρή δουλειά που έκανε ο προηγούμενος υπουργός τουρισμού. Λοιπόν, αυτά είναι πολλά, πολύ σκόπελ για την κυβέρνηση. Η πανδημία νομίζω είναι το σημαντικότερο, να δούμε τι θα γίνει μέχρι τα Χριστούγεννα. Και βεβαίως η ακρίβεια. Θέλω να σας πω και το έλεγα και χθες ότι ήρθε σε ένα συνάδελφό μας, δημοσιογράφο. Ο λογαριασμός του ρεύματος από 180-190 που πλήρωνε, του ήρθε 430. Από 180-190, 430. Τριπλασιασμό σχεδόν. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει με έναν οικογενειάρχη με δύο παιδιά. Βέβαια. Έτσι. Είναι τρέλα. Λοιπόν, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Μετά θα έχουμε μόνο τον καθηγητή πολιτικής οικονομίας, τον κύριο Μιλά, να μιλήσουμε για την τουρκική οικονομία, γιατί εκεί αν δεν υπάρχει πρόβλημα. Αφήστε τη λέει ο Ερντογάν τώρα και όλα αυτά που κάνει. Και ο κόσμος πεινάει πραγματικά. Έτσι, η λίρα έχει χάσει 40% μέσα σε ελάχιστες μέρες. Με το δελτίο, λάδι και ζάχαρη και αλεύρι. Ναι. Λοιπόν, μιλάμε για φτώχεια. Θα πάμε να τα δούμε όλα. Θα μιλήσουμε με τον Γιάννη και με τις κάρτες και με τον εξεδικαστικό τι έχει συμβεί, γιατί είχαμε σύσκεψη χθες, Πέμπτη. Λίγες αιτήσεις. 25 μόλις. Προσπαθεί να τρέξει η κυβέρνηση σε αυτό το κομμάτι και πρέπει να τρέξει και να ολοκληρώνονται γρήγορα οι αιτήσεις. Γιατί αν δεν διευθετηθεί το ιδιωτικό χρέος, θα είναι μια βόμβα και στα θεμέλια του δημοσίου χρέους. Όσοι ξέρουμε λίγα οικονομικά, το γνωρίζουμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τον Γιάννη τον Χατζησαλάτα και θα έχουμε μαζί μας κάποια στιγμή και τον καθηγητή πολιτικής οικονομίας, τον κύριο Κώστα Μελά. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Κοινωνία και Οικονομία μαζί με τον Γιάννη τον Χατζησαλάτα. Σας δίνω μια εικόνα τι κλίμα επικρατεί αυτή τη στιγμή στις αγορές. Διαβάζω στο Market Watch ότι αυτή τη στιγμή ο Dow Jones, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης της Wall Street, χάνει 900 μονάδες, υποχωρεί πάνω από 2,5%. Το 2,5% είναι σαν να πέφτει το ελληνικό χρηματιστήριο 10%. Ενώ σε βαρύτητα, έτσι. Ο Standard Poor's, δείκτης βαρόμετρο της Wall Street, υποχωρεί κατά αυτή τη στιγμή 1,9% και ο Nasdaq υψηλής τεχνολογίας 1,62%. Την ίδια στιγμή το ελληνικό χρηματιστήριο κατακριμνίζεται πραγματικά sell off σε όλο το ταμπλό. Αυτό έλεγε και ο Γιάννης και έχει δίκιο. Οι τράπεζες υποχωρούν πάνω από 7% και ο γενικός δείκτης χάνει 4,5%. Και θα σας πω και την εικόνα στην Ευρώπη. Ο FTSE 100 στο Λονδίνο χάνει 3,31%. Ο DAX στη Γερμανία 3,53% και ο CAC 40 στο Παρίσι 4,34%. Sell off σε παγκόσμιο επίπεδο, Ευρώπη, Αμερική. Και φυσικά το ελληνικό χρηματιστήριο ακολουθεί κατά πόδας τις ανησυχίες. Γι' αυτό έχουμε σε λόφ, λόγω της αφρικανικής μετάλλαξης. Και τι σημαίνει αυτό, θα σημαίνει αυτό για την εξέλιξη της πανδημίας. Νέο σοκ για τις αγορές. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Λοιπόν, πάμε. Ωραία, παίζουμε τα κρούσματα χρόνια να τα πω. Βγήκε 6.602 τα νέα κρούσματα. 86 δυστυχώς νέοι θάνατοι. 86 πολίτες μας έχασαν τη ζωή τους. Και πόσοι διασωληνωμένοι. Ανεβαίνουν διασωληνωμένοι στους 630. Δυστυχώς, οι σκληροί δείκτες είναι για μια ακόμη μέρα πολύ άσχημοι. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτό. Χάνουμε καθημερινά πάρα πολλούς συνανθρώπους μας. Πάρα πολλούς συνανθρώπους μας. Λοιπόν, Γιάννη, πάμε να δούμε το πόθεν έσχεσαι για το 21. Ας μας πει το πόθεν έσχεσαι. Πάμε στη Ματίνα, μην τον κόψω τώρα επειδή τον άρχισε. Πάμε για το πόθεν έσχεσαι. Συγγνώμη, Ματίνα, σε δύο λεπτά επανερχόμαστε. Ως στις 16 Δεκέμβρη, λοιπόν, καταληκτική ημερομηνία, γιατί είναι τρεις μήνες μετά από την υποβολή της δήλωσης. Ας δείξουμε και την κάρτα σας, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Στο πόθεν.gr, ηλεκτρονικά όπως και πέρυσι, μας έρχεται η δήλωση η περσινή και διορθώνουμε οτιδήποτε στοιχείο νέο έχουμε, ειδικά τραπεζικές καταθέσεις κτλ. Και από εκεί πέρα, εάν σε περίπτωση ξεχάσουμε να υποβάλουμε τη φορολογική δήλωση ή είναι ανακριβή αυτή, υπάρχει το παράβολο το οποίο πληρώνουμε ως πρόστιμο, υπάρχουν διοικητικές και ποινικές ευθύνες για τους δημοσίους υπαλλήλους. Η αρχική δήλωση, γιατί υπάρχουν δύο μορφών ποθενέσχες. Υπάρχει η αρχική δήλωση που υποβάλλει κάποιος όταν αποκτά την ιδιότητα βάσης της οποίας είναι υπόχρεος σε ποθενέσχες. Εδώ λοιπόν σε 90 ημέρες από την ημέρα που αναλάβει αυτά τα καθήκοντα. Και το κανονικό ποθενέσχες που είναι τρεις μήνες μετά από την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Να πούμε επίσης ότι ποθενέσχες υποβάλλουν και ο σύζυγος ή η σύζυγος του υπόχρεου. Κάνει αποδοχή του ποθενέσχεσης που κάνει ο σύζυγος ή η σύζυγος, παρόλο που αυτός δεν είναι υποχρεωμένος να κάνει δικό του ποθενέσχεσης. Και πολύ σημαντικό επίσης, αν χάσουμε και απολέσουμε την ιδιότητα βάσης της οποίας έχουμε καταθέσει ποθενέσχεσης, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνουμε φέτος. Ανάλογα με την ιδιότητα την οποία είχαμε και μας είχε οδηγήσει στο να κάνουμε ποθενέσχεσης, υπάρχουν 2, 3 ή και 5 χρόνια ακόμη που πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε ποθενέσχεσης παρόλο που έχουμε απολέσει την ιδιότητα αυτή. Ωραία. Γιάννη, θα επανέλθουμε. Πάμε στη Ματίνα Πολυχρόνη για τις αυτοδιοικητικές ειδήσεις. Ματίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα.
Αγγελία Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Συγγνώμη για την αναμονή, Ματίνα. Κανένα θέμα. Οφείλουμε να δώσουμε έμφαση στη δημιουργία υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τις γυναίκες που έχουν υποστεί ή υφίστανται κακοποίηση, επεσήμανε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, μιλώντας σε εκδήλωση που συνδιοργάνωσε η Περιφέρεια με αρμόδιους φορείς για την Παγκόσμια Μέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών. Αναφερόμενος στις σχετικές δράσεις, τόνισε μεταξύ άλλων ότι η Περιφέρεια στηρίζει 10 συνολικά ξενώνες και κέντρα υποστήριξης με περισσότερες από 5.000 γυναίκες ωφελούμενες. Στη δημοσίευση διευκρινήσεων σχετικά με την καταγραφή του προσωπικού παιδικών σταθμών και ΚΔΑΠ προχώρησε ΕΤΑΛΦΕ. Το προσωπικό των βρεφονηπιακών σταθμών διαχωρίζεται, ενώ στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών μειώνονται οι ειδικότητες. Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα δωρεάν μαστογραφιών σε γυναίκες ευπαθών κοινωνικών ομάδων του Ασπροπύργου. Οι εξετάσεις σε γυναίκες ηλικία 40 έως 69 ετών πραγματοποιήθηκαν δωρεάν στο κέντρο μαστού. 3 ακόμη στρέμματα ελεύθερων χώρων αγοράζει ο Δήμος Ηρακλείου ώστε να παραδοθούν στους δημότες ως κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου, πολιτισμού αλλά και παιδικές χαρές. Η αγορά γίνεται με χρηματοδότηση 1,5 εκατομμυρίου ευρώ από το Πράσινο Ταμείο. Για 6η συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Παλίνης διοργανώνει τον σχολικό μαραθώνιο «Πάμε Ανακύκλωση» με μαθητές και εκπαιδευτικούς να συγκεντρώνουν ανακυκλώσιμα υλικά, κερδίζοντας έτσι πόντους για τα σχολεία τους. Η διοργάνωση ξεκίνησε μετά και την παράδοση των ειδικών κάδων και κλείνοντας, σε ένα χριστουγεννιάτικο χωριό θα μετατραπεί το Άλσος Κηφισιάς από τις 4 Δεκεμβρίου έως τις 9 Ιανουαρίου. Παγοδρόμιο, τρενάκι, εργαστήρια, το σπίτι του Άι Βασίλη αλλά και πλήθος εκδηλώσεων θα περιμένουν μικρούς και μεγάλους. Και με αυτή λοιπόν την είδηση κλείνουμε για σήμερα το αυτοδιοικητικό δελτίο. Ματίνα Πολυχρόνη, σε ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, να πω λίγο τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τις πτήσεις από τις χώρες της Νότιας Αφρικής. Μόνο με ειδική άδεια, δεκαήμερη καραντίνα και τριπλό αρνητικό PCR στην Ελλάδα από χώρες της Νότιας Αφρικής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση την ίδια στιγμή θα σταματήσει τις πτήσεις της από Νότια Αφρική εξαιτίας της μετάλλαξης της Μποτσουάνα. Η Γαλλία αναστέλει όλες τις πτήσεις από τη Νότια Αφρική για 48 ώρες. Και στα πρόθυρα έκτακτης ανάγκης το Ισραήλ λόγω της μετάλλαξης, της αφρικανικής μετάλλαξης. Βλέπετε τι γίνεται τώρα σε παγκόσμιο επίπεδο. Λοιπόν, λόγω της κακοκαιρίας τώρα έχουμε και ένα νεκρό. Χτύπησε την Δυτική Ελλάδα, την Ηλία, τα μέρη μου, και είναι νεκρός 65χρονος στην Ηλία που παρασύρθηκε από το αυτοκίνητό του από Χήμαρο. Δυστυχώς, εκεί είχαμε ακραία καιρικά φαινόμενα. Και έχουμε και έναν συμπολίτη μας που έχασε τη ζωή του. Και επίσης στην Ελλάδα επανελέγχονται, λέει, όλα τα θετικά PCR του τελευταίου 15η μέρου για τη μετάλλαξη της Μποτσουάνας. Θέλουν να δουν αν υπάρχει έστω και ένα κρούσμα και στην Ελλάδα αυτή τη μετάλλαξη. Και να πούμε ότι στη Νότια Αφρική, αν θυμάμαι καλά, από τα στατιστικά που κοίταζα, είναι το 2% εμβολιασμένοι. Πολύ λίγοι. Πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα στον εξωδικαστικό που έχει γίνει πολύ κουβέντα και εμείς φωνάζουμε από εδώ και λέμε ότι οι διαδικασίες δεν προχωρούν. Και μας έχεις ετοιμάσει και κάρτες. Πάμε λοιπόν να δούμε και τις κάρτες του Γιάννη του Χατζησαλάδα και να μιλήσουμε. Μόνο 25 λοιπόν. 25. Δυστυχώς είναι πάρα πολύ λίγοι. Είναι πολλές οι αιτήσεις, άρα ο κόσμος θέλει να ρυθμίσει, θέλει να κουρέψει χρέη κτλ. Αλλά δεν προχωράει η διαδικασία. 25 λοιπόν αυτές οι οποίες έχουν τελεσιδικήσει και κούρεμα φυλής που φτάνει για το 75%. Να πούμε ότι όταν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία έχουμε και κούρεμα και μακροχρόνιες πληρωμές. Έτσι λοιπόν. Η διαγραφή του χρέους στο κούρεμα μπορεί να είναι για οφειλές που είναι στο δημόσιο, δηλαδή στο Υπουργείο Οικονομικών, στην ΑΔΕ και στον ΕΦΚΑ, έως 75% μπορεί να φτάσει τη βασική οφειλή στο κούρεμα και έως 95% οι προσαυξήσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικές και πολύ υψηλές. Ενώ για τις τράπεζες, έως 80% η βασική οφειλή και έως 100% οι τόκοι. Αυτή η αποπληρωμή μακροχρόνια μπορεί να οδηγήσει είτε σε 240 δόσεις αν το χρέος είναι στο δημόσιο, είτε σε 420 αν είναι στις τράπεζες. Δυστυχώς, μεγάλο πρόβλημα με τροχοπέδι σε αυτή τη διαδικασία αποτελούν οι τράπεζες. Πολύ σωστά, έτσι ακριβώς, Αμαλία. Γιατί μπλοκάρουν την όλη διαδικασία. Ναι. Μα και είναι αδιανόητο ένας οφειλέτης, ένας δανειολήπτης, να θέλει να ρυθμίσει, να κάνει αίτηση, να τους παραχωρεί το δικαίωμα άρσης τραπεζικού φορολογικού απορρίτου και να περιμένει ημέρες και εβδομάδες χωρίς να ξέρει αν η αίτησή του προχωράει ή όχι. Έτσι, δείτε το λιγάκι εκεί στο Υπουργείο Οικονομικών, γιατί εδώ η διαδικασία έχει βαλτώσει. Λοιπόν, θα πάμε στο επίδομα θέρμανσης, γιατί έχουν μπερδευτεί ο κόσμος με τις ημερομηνίες. Ο κύριος Γιώργος Βασιλείου μας ακούει και μας έστειλε μια ερώτηση να το απαντήσουμε. Είμαι συνταξιούχος και έχω ετήσιο εισόδημα 12.800. Η γυναίκα μου δεν εργάζεται. Δικαιούμαι τα 250 ευρώ. Όχι, δυστυχώς. Κύριε Βασιλείου, δεν δικαιούστε τα 250 ευρώ, δυστυχώς, γιατί είναι μέχρι 7.200 οικογενειακό εισόδημα.
έτσι, δεν είναι. Ατομικό και 13-400. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, δυστυχώς δεν τα δικαιούστε. Λοιπόν, πάμε τώρα στα επιδομαθέρμασης για να πάμε αμέσως μετά στον κύριο Μελά. Να πούμε για τις ημερομηνίες, γιατί πραγματικά έχει λίγο μπερδευτεί ο κόσμος με τις ημερομηνίες. Πρώτα απ' όλα, μια γενική ημερομηνία είναι 15 Δεκεμβρίου, είναι η καταληκτική ημερομηνία που κάνουμε τις αιτήσεις. Από εκεί και πέρα, έως στις 10 Δεκεμβρίου, οι περσινοί δικαιούχοι που είχαν πάρει επίδομα θέρμανσης θα πάρουν μια προκαταβολή για τα χρήματα τα οποία έχουν πάνω στο επίδομα θέρμανσης. Και από εκεί και πέρα τρέχουν τρεις ημερομηνίες, τρεις πληρωμές, τρεις φάσεις πληρωμής. Μιλάμε για το επίδομα θέρμανσης για όλες τις μορφές πλην του φυσικού αερίου. Αυτά που λέμε τρεις πληρωμές είναι εκτός φυσικού αερίου. Πρώτη πληρωμή είναι για αγορές έως 30 Νοεμβρίου. Εδώ λοιπόν θα πρέπει το παραστατικό να έχει καταχωρηθεί μέχρι 15 Δεκέμβρη και η πληρωμή θα γίνει 30 του Δεκέμβρη, σαν πρώτη φάση πληρωμής. Δεύτερη φάση πληρωμής, αγορές έως 31 Γενάρη, η καταχώρηση του παραστατικού έως 15 Φεβρουαρίου και η πληρωμή θα γίνει 28 Φεβρουαρίου. Και η τρίτη πληρωμή, με αγορές οι οποίες θα γίνουν έως 31 του Μάρτη, η καταχώρηση του παραστατικού ως 15 Απριλίου και η πληρωμή ως 29 Απριλίου. Όταν λέμε καταχώρηση παραστατικού, εκτός του πετρελαίου θέρμανσης που το κάνει ο πρατηριούχος, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις το σκανάρουμε και το βάζουμε εμείς μέσα στην ιστοσελίδα του ΜΑΙΘΕΡΜΑΝΣΙΣ και είναι τρεις οι πληρωμές γιατί βασική προϋπόθεση είναι να πάρουμε το επίδομα αρκεί να έχουμε βάλει διπλάσια ποσότητα σε χρήματα του επιδόματος το οποίο θα πάρουμε. Αν λοιπόν δεν μπορούμε να το καλύψουμε στην πρώτη αγορά, είναι σαν δεύτερη ή σαν τρίτη ευκαιρία. Το δε φυσικό αέριο, έως 31 Μαρτίου η αγορά, έως 16 Μαΐου η έκδοση του παραστατικού και έως 31 Μαΐου η καταχώρηση. Εδώ είναι καταληκτικές ημερομηνίες το φυσικό αέριο. Αν το συμπληρώσουμε νωρίτερα, θα καταθέτουμε και να είμαστε εντάξει και με τα χρήματα για να μας ζητήσουν πίσω μέρος των χρημάτων. Και αυτό που γίνεται για το φυσικό αέριο είναι γιατί στο φυσικό αέριο εκδίδεται λογαριασμός όπως και στη ΔΕΗ. Ωραία. Οπότε δεν είμαστε εμείς υπόχρεοι. Λοιπόν, θα πάμε αμέσως στον κύριο Μελά. Αφού διαβάσω ένα μήνυμα από τον κύριο Γιώργο Δημητρό, ο οποίος είδε την εκπομπή τη Δευτέρα με την καθηγήτρια αιολογίας στο Πανεπιστήμιο Rockefeller της Νέας Υόρκης που εδώ είχαμε. Και πραγματικά είναι μια εξαιρετική επιστήμονα, ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Λέει ότι τα είπε πολύ απλά και ότι τέτοιοι άνθρωποι πρέπει να βγαίνουν και να ενημερώνουν τον κόσμο για την πανδημία και τα εμβόλια και όχι ο κάθε πολιτικός και ο κάθε ανίδεος που όλοι κάνουμε τους ειδικούς. Και τον ευχαριστούμε για τα καλά του λόγια και τον κύριο Αντώνη και τον κύριο Γιάννη. Κοιτάξτε τώρα τι έχει συμβεί. Οι άνθρωποι με ψάχνουν στο Facebook και στέλνουν στη σελίδα, γιατί έχω μια σελίδα επαγγελματική στο Facebook και δεν είχα δει τα μηνύματα. Σας ζητώ συγγνώμη. Από εδώ και πέρα και έχουμε αρκετά και για σένα, Γιάννη, μηνύματα. Πάρα πολλά τώρα τα είδα από το με το Γιάννη, από την επόμενη Παρασκευή, εγώ θα τα μαζεύω τα μηνύματα και θα είμαστε εδώ με τον Γιάννη να απαντάμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και την κυρία Ελένη, την κυρία Άννα που μας ζητά να βγάλουμε ένα συγγραφέα για ένα βιβλίο, θα τον βγάλουμε εδώ στην εκπομπή να μας μιλήσει. Τώρα τα είδα τα μηνύματα, είδες και μια φορά τώρα. Λοιπόν, έτσι γίνεται. Λοιπόν, πάμε στον Κώστα τον Μελά, τον καθηγητή πολιτικής οικονομίας, γιατί έχουμε να πούμε πολλά για την Τουρκία. Κύριε Μελά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο κατάλληλος από εσάς να μας μιλήσει για την τουρκική οικονομία. Αν εγώ λέω ότι ξέρω. Νομίζω και λίγοι την ξέρουν τόσο καλά την οικονομία και την τουρκική οικονομία όσο εσείς, και το λέω και εγώ που ασχολούμαι λίγο με τα οικονομικά. Δεν σας φτάνω βεβαίως αλίμονο. Εξάλλου δεν τα έχω σπουδάσει, οπότε δεν μπορώ να σας φτάσω έτσι κι αλλιώς. Αλλά τι γίνεται τώρα. Βλέπετε Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, βλέπετε Capital Controls? Γιατί εγώ δεν το βλέπω όλα αυτά στον ορίζοντα. Καταρχάς, δεν βλέπω ούτε Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ούτε Capital Controls, ούτε τίποτα από όλα αυτά τα οποία κυρίως διαβάζουμε ή, εν πάση περιπτώσει, αναφέρονται στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Εκείνο που βλέπω είναι μια τεράστια δυσκολία στις λαϊκές μάζες τουρκικές, ειδικά των αστικών περιοχών, όπου εκεί πραγματικά η ακρίβεια, δηλαδή ο πληθωρισμός στα μέσα διατροφής είναι σημαντικός και τους δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Σε αντίθεση θα έλεγα, όχι ότι δεν έχουν πρόβλημα, αλλά δεν έχουν το ίδιο πρόβλημα οι άλλες περιοχές της βαθιάς Τουρκίας, της Ανατολίας, της περιφερειακής Τουρκίας, όπου εκεί η αυτοκατανάλωση ή η αγορά εγχωρίων προϊόντων αποτελεί μεγαλύτερο ποσοστό στην κατανάλωση και ως εκ τούτου δεν έχουν ανάγκη, ας πούμε, την ισοτιμία του νομίσματος. Το δεύτερο πράγμα που βλέπω είναι ότι η Τουρκία, πέρα από τα όσα λέγονται, περνάει εδώ τα τελευταία 2-3 χρόνια ίσως μια τεράστια που συνεχώς βαθαίνει, προσέξτε, νομισματική κρίση. Ναι. Η οποία συνεχώς, σιγά σιγά αλλά σταθερά,
προσπαθεί να μετατραπεί και σε οικονομική κρίση. Δεν έχει όμως μετατραπεί σε οικονομική κρίση. Ο παραγωγική μηχανή της Τουρκίας εξακολουθεί να δουλεύει, οι τράπεζες δουλεύουν, η βιομηχανία δουλεύει, το ΑΕΠ θα φτάσει στο 10% έστω και μέσω της προσθετικής επέκτασης που κάνει ο Ερντογάν και συνεχίζει να παράγει, οι εξαγωγές της παράγουν έστω και με τέτοιους όρους εμπορίου, δηλαδή λόγω της υποτίμησης του νομίσματος γίνονται πιο ακριβά τα εισαγόμενα σε σχέση με αυτά που εξάγει, αλλά παρόλα αυτά η πραγματική, ας το πούμε έτσι, οικονομία εξακολουθεί να υπάρχει. Μάλιστα. Το τρίτο πράγμα που θέλω να σας πω είναι το εξής, ότι μετά την νομισματική πολιτική που άσκησε ο Ερντογκάν κατά την περίοδο που υπουργός οικονομικός ήταν ο γαμπρός του, ο Αμπαϊράκ, ναι, προσπάθησε να σταθεροποιήσει το νόμισμα δαπανώντας συναλλαγματικά διαθέσιμα. Δαπάνησε για ένα χρόνο πάνω από 120 δισεκατομμύρια συναλλαγματικά διαθέσιμα του κράτους. Χωρίς να καταφέρει απολύτως τίποτα, έχω την εντύπωση και ότι πλέον η συναλλαγματική ισοτιμία δεν αφορά τόσο, δηλαδή της τουρκικής λίρας σε σχέση με το δολάριο και τα υπόλοιπα νομίσματα, δεν αφορά τόσο πολύ σήμερα τον Ερντογάν. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα ασχοληθεί ιδιαίτερα για το θα εξελιχθεί το νόμισμα, αλλά θα προσπαθήσει μέσω της προσθετικής επέκτασης να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μέσω της αύξησης του κατώτατου μισθού και του μισθού γενικότερα βοηθήσει, ας πούμε, τα τμήματα εκείνα του πληθυσμού τα οποία υποφέρουν από την αγοραστική δύναμη. Μάλιστα. Θα σας πω ότι η Τουρκία σε όρους αγοραστικής δύναμης είναι περίπου στα 28.000 δολάρια το κατακεφαλήν εισόδημα. Μας υπερβαίνει κατά 4.000. Τι πάνε να πει αυτό? Πάνε να πει αυτό ότι οι Τούρκοι, η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία παράγει και επομένως το καλάθι της νοικοκυράς μπορεί να γεμίσει και με προϊόντα, σε μεγάλο βαθμό, δεν λέω όλα, σε μεγάλο βαθμό με προϊόντα που παράγονται στην Τουρκία. Μάλιστα. Γιάννη, ο Γιάννης Χατζαλάς θέλει να σας κάνει μια ερώτηση. Γιάννη. Ναι, κύριε καθηγητά. Μήπως επειδή η Τουρκία παράγει σε βαριά βιομηχανία πάρα πολύ, οπότε αυτό αυξάνει απευθείας τους δείκτες, οπότε δεν έχει αντανάκλαση στον μέσο Τούρκο, ο οποίος από ό,τι φαίνεται και από ό,τι διαβάζουμε υποφέρει. Και είναι καμουφλαρισμένη αυτή η παραγωγή, γιατί παράγουν οι πολυεθνικές για δικό σου σκοπό, απλά το παράγουν και το εξάγουν προς εξωτερικό. Δεν αφήνουν στην Τουρκία δηλαδή πολλά περιθώρια για να ανακάμψει όσον αφορά το βιωτικό επίπεδο του μέσου Τούρκου. Και πολύ φοβάμαι αυτό που είπατε προηγουμένως και έχετε απόλυτο δίκιο, ότι μπορεί να μην υπάρχει το νομισματικό ταμείο ή μπορεί παραδείγματος χάρη να υπάρχουν capital controls. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει εμπιστοσύνη στην πολιτική ή στην οικονομία της Τουρκίας ή αν διάφοροι εταίροι καμουφλαρισμένοι ως πολυεθνικές στην γείτονα χώρα είναι αυτοί οι οποίοι δεν θα αφήσουν ποτέ να γκρεμιστεί η τουρκική οικονομία. Κοιτάξτε, καταρχάς η εμπιστοσύνη των πολιτών στο νόμισμα το τουρκικό δεν υπάρχει και αυτό φαίνεται από το θέμα των καταθέσεων. Σωστά. Πάνω από 60% των καταθέσεων είναι σε συνάλλαγμα. Επομένως, όταν ένας Τούρκος πολίτης βάζει τη μαντά του στην τουρκική τράπεζα και τα καταθέτει σε συνάλλαγμα, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη. Όσον αφορά αυτό το οποίο λέτε, θα σας πω το εξής. Πράγματι, όλες οι πολυεθνικές έχουν κάνει επενδύσεις στην Τουρκία. Το θέμα είναι ότι σιγά σιγά και με το πέρασμα του χρόνου, μεγάλο μέρος από αυτή την παραγωγή έχει καταφέρει η Τουρκία να την ενσωματώσει εχωρίως. Δηλαδή, έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να παράγει και μόνη της μη σειρά προϊόντων. Επομένως, δεν είναι στο επίπεδο που κάνει η Κίνα, που υποχρεώνει τις πολιτικές επιχειρήσεις, σου κλέβει την τεχνολογία και παράγει και σιγά σιγά έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Αλλά παρόλα αυτά, σήμερα η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία έχει ένα παραγωγικό δυναμικό και το βλέπουμε σε πάρα πολλούς τομείς, ανεξάρτητα σε μεγάλο βαθμό από τις πολιτικές επιχειρήσεις. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει τέτοια αλληλεξάρτηση ανάμεσα στην τουρκική οικονομία και στις ευρωπαϊκές οικονομίες. Έτσι. Είναι δύσκολο, ας πούμε, να δεχτούμε ότι η τουρκική οικονομία μπορεί να εγκαταλειφθεί, να καταρρεύσει. Θα συμφωνήσω. Παραδείγματος χάρη, πώς ερμηνεύετε εσείς και ποιος άντσε του Ισπανού Πρωθυπουργού
για τη συμφωνία για τα αμυντικά. Δεν ήταν και μια έμεση υποστήριξη της οικονομικής πολιτικής του Ερντογάν, δεδομένου Βεβαίως. Ότι οι ισπανικές τράπεζες Καθαρά. Είναι επιτεθειμένες κατά 80 δισεκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή η Γερμανία, για μην πιάσουμε τώρα μία-μία χώρα ευρωπαϊκής χώρας, θα δείτε ότι είναι υπάρχει. Είναι μεγάλη συζήτηση. Κύριε Μελά, νομίζω και είπα ότι δεν υπάρχει πιο αρμόδιος να μιλήσει για την τουρκική οικονομία από εσάς και το αποδείξατε. Θα μπορούσα να μιλάμε μία ώρα για την τουρκική οικονομία μαζί σας. Γιατί πραγματικά είστε και βαθύς γνώστης. Εγώ νομίζω ότι καταλάβαμε όλοι ότι είναι too big to fail. Έτσι λένε, έτσι λέμε εμείς. Και βαδίζει σε μια κόψη του ξηραφιού. Αυτό είναι έτσι, αλήθεια. Στην κόψη του ξηραφιού. Το θέμα είναι το όριο, είναι οι εκλογές του 2023. Σωστά. Θα δούμε, θα φτάσει εκεί και πόσο οι κοινωνικές αντιδράσεις θα διωγγωθούν και θα του δημιουργήσουν προβλήματα. Αλλά Σωστά. αυτά θα τα δούμε στο μέλλον. Θα τα δούμε στο μέλλον. Θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν Εγώ ο κύριος Κώστας Μελάς, ο καθηγητής πολιτικής οικονομίας. Να είστε καλά, κύριε Μελά. Θα ξαναμιλήσουμε για την τουρκική οικονομία, γιατί θα μας απασχολήσει. Να είστε καλά. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση Βεβαίως. Και για την τουρκική οικονομία. Ο Κώστας Μελάς γνωρίζει τα θέματα της γειτονικής χώρας όσο κανείς άλλος και νομίζω ότι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Βεβαίως, μαζί σου συζήτηση είναι ενδιαφέρουσα κάθε Παρασκευή, κάθε φορά που μιλάμε. Πάρα πολλά τα μηνύματα τώρα θα κάτσω να τα ομοδοποιήσω για να απαντήσουμε την επόμενη Παρασκευή. Είδες τώρα ότι μας βλέπουν τελικά. Εννοείται. Μας βλέπουν τελικά αύριο το πρωί, πρωινού τύπου θα είσαι. Ναι. Και εγώ. Λοιπόν, θα μας δείτε δίδυμα στους πρωινούς τύπους, στους φίλους μας, γιατί είναι φίλοι μας, να τους πούμε τη σειρά, Ρογκάκο και Στάθη, Νίκο Ρογκάκο, Παναγιώτη Στάθη, Νίκο Ρογκάκο και η Ροράντου, εντάξει, βεβαίως. Μαζί τους, βεβαίως, η αγαπητή συνάδελφος, λοιπόν, από εμάς. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Να σας αποχαιρετήσουμε, να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκυριακό, να προσέχετε, να τηρείτε τα μέτρα. Και όσοι θέλετε, πηγαίνετε να κάνετε και το εμβόλιο, έτσι το λέω. Όσοι δεν είστε επιφυλακτικοί, χωρίς να διχάζουμε εμείς μακριά από εμάς. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκυριακό.